Και επειδή μιλούσατε το προηγούμενο διάστημα, είδα και κάποια κείμενά σας για την ανάγκη δημιουργίας ενός μετώπου και της αριστεράς, των αριστερών δυνάμεων που θα ακολουθήσουν μια πολιτική. Γιατί αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να γίνει με το ΚΚΕ? Να συζητάτε έξω από την Ευρώπη, ζητάτε την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, ζητάτε μονομερή διαγραφή του χρέους, όπως και το ΚΚΕ. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης ενός κοινού μετώπου των δυνάμεων τις οποίες εκπροσωπείτε με το ΚΚΕ και άλλες δυνάμεις, όπως η Ανταρσία που λέει και νωρίτερα ένας φίλος, που προτείνουν αντίστοιχη πολιτική? Ναι, είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας, αλλά παρακολούθησα και την συζήτησή σας που κάνατε με τον κύριο Παφίλη και νομίζω ότι κάπου το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν αξιοποιεί τις πολύ καλές του παραδόσεις. Ξέρετε, κάθε ρεύμα έχει και καλές και πολύ κακές και λοιπά. Δηλαδή του βάζατε το θέμα των πολιτικών συμμαχιών και δεν έδινε απάντηση. Εγώ σκεφτόμουν, ας το πούμε, αν θέλετε, μια από τις πολύ μεγάλες στιγμές του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα είναι η δημιουργία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Σε τέτοιες συνθήκες έδωσε θάρρος στον ελληνικό λαό, έδωσε ελπίδα. Σαν σήμερα είναι η Βάρκηζα, σας θυμίζω. Σαν σήμερα είναι η Βάρκηζα, ναι. Εντάξει, δεν είναι από τις καλύτερες στιγμές. Δεν είναι από τις καλύτερες. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι ο πρώτος καπετάνιος του ΕΛΑΣ ήταν ο Άρης Βελουχιώτης. Ο Άρης Βελουχιώτης ήταν ένας δηλωσίας. Είχε δηλώσει ότι αποκηρύσω τον κομμουνισμό και ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα στίγμα. Κι όμως, εκείνη τη στιγμή που είχε ανάγκη πατρίδα, όλοι ξαναδοκιμαζόντουσαν. Ο επικεφαλής του στρατιωτικός του ΕΛΑΣ ήταν ο στρατηγός ο Σαράφης. Ο στρατηγός ο Σαράφης ήταν βενιζελικός. Ο Βενιζέλος το 1932, κάπου τότε, έκανε το ιδιώνυμο. Δηλαδή, το να είσαι κομμουνιστής μόνο ήταν αδίκημα. Δηλαδή, ακραίο. Κι όμως, όταν οι συνθήκες του επιτάσσουν και είσαι σε μια δραματική στιγμή της χώρας, εντάξει, είσαι ανοιχτός, θες να κάνεις συνεργασίες. Συμφωνώ με το ερώτημά σας, αλλά δεν είναι λέω, επειδή έξω άνθρωπος είστε που λένε, είναι σαν να στέλνετε ένα μήνυμα στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι μια σειρά από στελέχη όπως εσείς που αποχωρήσατε τη δεκαετία του 90 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, είστε έτοιμοι για συνεργασία και ότι δεν πρέπει να σας αντιμετωπίζουν περίπου ως προδότες. Μετανιώσετε που φύγατε από το ΚΚΕ, κύριε Λαβάνε. Εκ των υστέρων και μέσα από μια διαδρομή τόσων ετών. Είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα για να γυρίσουμε πίσω. Θα έλεγα πως όχι. Δεν είναι καλές διασπάσεις των κομμάτων κλπ. Αλλά έρχονται και οι διεθνείς συνθήκες και η μεγάλη κρίση και η πτώση, ας πούμε, των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης που δεν μπορούσαν να αφήσουν να επηρεάσει την Ελλάδα. Αλλά θα έλεγα ότι δεν παίζει μεγάλο ρόλο το παρελθόν. Όχι, για το τώρα το λέω. Σε σχέση με το τώρα το λέω. Θα ήταν πολύ σημαντικό οι ευρύτατες δυνάμεις της αριστεράς και όχι μόνο της αριστεράς να μπορέσουν να συναντηθούν σε ένα κοινό πρόγραμμα. Με το Κουκουέ έχετε περισσότερο δίκιο. Έχουμε διαφορές και στη φιλοσοφία και στην αντίληψη κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα θέμα σωτηρίας για τη χώρα. Θέλω να ελπίζω, είμαι αισιόδοξος, όχι ιδιαίτερα, ότι στο συνέδριό τους θα μπορέσουν να κάνουν κάποια πολιτικά ανοίγματα. Γιατί το έχω πει πολλές φορές. Αν θέλετε, μια δύναμη που θα μπορούσε να πει ότι έχω δικαιωθεί στις εκτιμήσεις που έκανα για το πώς θα λειτουργήσει το θέμα του Μάστρικ, της Ευρωζώνης κλπ. Ήταν το Κουκουέ, αλλά δεν το αξιοποίησε γιατί κλεινόταν συνεχώς τον εαυτό του, έκανε ξεχωριστές διαδηλώσεις και κάνει ξεχωριστές κινητοποιήσεις. Σε αυτού του είδους τη συμμαχία, το μέτωπο, τη συνεργασία, την πολιτική πρόταση, χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι, αναδεικνύεται πια ως η κεντρική δύναμη της αριστεράς και λόγω των ποσοστών εννοώ. Κοιτάξτε, ναι, να δούμε όμως όταν λέμε την αριστερά, εννοούμε δύο πράγματα ταυτόχρονα που μας μπερδεύουν. Δηλαδή την καταγωγή, από πού κατάγεσαι. Και όντως είναι αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΗΜΑΡ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ανταρσία. Όλη αυτή είναι αριστερά. Και το τι πολιτική εφαρμόζει σήμερα, τι θέση παίρνει πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Για παράδειγμα, ΔΗΜΑΡ. Μου λέτε. Ναι. Με το Φώτη τον Κουβέλη ήμουνα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ήταν ο Φώτης ο Κουβέλης. Έχουμε κοινή καταγωγή, έχουμε υπάρξει μαζί κλπ. Μπορούμε σήμερα στη βάση αυτής της καταγωγής να πούμε ότι να τα βρούμε. Έχει προσχωρήσει σε μια άποψη, την πιστεύει προφανώς σωστή, ότι σήμερα πρέπει να γίνει οτιδήποτε προκειμένου να μην κλονιστεί το θέμα του ευρώ και βλέπουμε ότι στηρίζει πολιτικές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά.
Αν έχετε πολιτικές, μέχρι το ακραίο της επιστράτευσης ή της αστυνομικής βίας ή της πτώσης του ισοθεμάτου. Δεν συμφωνώ. Τι θα πει δεν συμφωνώ όταν είμαι μέλος της κυβέρνησης. Δεν συμφωνώ, εντάξει, αυτό θα το πεις στον εξομολόγο σου, αλλά ο λαός βλέπει ότι είσαι μέλος της ίδιας κυβέρνησης. Ακούω σήμερα ότι 2,5 εκατομμύρια Έλληνες θα πάρουν ειδοποιήσεις για πιθανές κατασχέσεις. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, ας το πούμε. Καταλάβατε. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να αναδείξουμε πάρα πολύ το προγραμματικό στοιχείο. Γιατί? Για να δώσουμε, προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα μεγάλα ζητήματα που έχει σήμερα η κοινωνία. Ανεργία, μισθή, άνοιγμα μαγαζιών. Ναι, ναι. Μπορώ να καταλάβω απολύτως αυτό που λέτε για τον κύριο Κουβέλη. Ακολουθεί σαφώς μια διαφορετική πολιτική από αυτή που προτείνετε εσείς. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως, όπου υπάρχουν δυνάμεις, τα έχω ακούσει και στελέχη του και μάλιστα κορυφαία στελέχη του να λένε παρόμοια πράγματα με εσάς. Δηλαδή, ο κ. Ραφαζάνης έχει μιλήσει και για το εθνικό νόμισμα και άλλα του στελέχη μιλούν για την ανάγκη συγκρότησης συμμαχίας των δυνάμεων της αριστεράς και με το ΚΚΕ μέσα και την Ανταρσία κτλ. Έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν και για την, για την προοπτική, να το πω έτσι, της οικονομικής κατάστασης σε μια διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι είναι τώρα κτλ. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ όχι? Δεν είπα εγώ. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες, αλλά για μένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Δηλαδή, μου θυμίζει λίγο, ας το πούμε, ένα είδος δημάρ στην αντιπολίτευση. Όταν ο κ. Κουβέλης, πριν μπει στην κυβέρνηση, είπε το εξής: εγώ θα κάνω κάθε προσπάθεια για τον ελληνικό λαό, για τους Έλληνες εργαζομένους. Υπάρχει ένα όριο όμως, το ευρώ. Και βλέπουμε ότι αυτό το όριο το ευρώ που τον έχει οδηγήσει σήμερα, ας πούμε, στη στήριξη ποιων πολιτικών. Εγώ ακούω περίπου το ίδιο πράγμα να λέγεται ως επίσημη γραμμή από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αξιόλογο δυναμικό. Και αυτός που αναφέρεται και πολύ κόσμο και στις οργανώσεις του κλπ. Πάρα πολύ αξιόλογο δυναμικό. Αλλά ακούω, ας πούμε, να λέγεται ότι η έξοδος από το ευρώ είναι εθνική καταστροφή. Το εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ. Ναι. Ναι, ακόμη χειρότερο. Η έξοδος από το ευρώ είναι εθνική. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λίγο ότι όχι απλώς, ας το πούμε, υπάρχει αυτή η διαφορά σε ένα κορυφαίο ζήτημα, αλλά ότι συμμετέχει σε μια εκστρατεία φόβου, την οποία πιστεύω το ίδιο το σύστημα προωθεί, ότι αν τυχόν, ας το πούμε, κλονιστεί αυτό το ζήτημα, το θέμα της συμμετοχής μας στο ευρώ, θα καταρρεύσει ολόκληρη η Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός το θέλει το ευρώ, κύριε Λαβάνε. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός είναι υπέρ της παραγωγής της χώρας στο ευρώ. Στον κομμάτι που κοιτάξτε, δηλαδή πάτε στην πραγματικότητα κόντρα, ναι, σε μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μερικές φορές, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος, ας πούμε, αν θέλετε, των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον από το χώρο της αριστεράς, θα δεις και κόντρα με τις επιθυμίες ή με τις απόψεις του ελληνικού λαού. Είναι το θέμα να πείθεις κιόλας και να γραμμίσουν να περνάει. Πείθεις, αλλά να σας πω κάτι... Κόντρα για την κόντρα τι νόημα έχει, μια θέση που δεν έχει αποτέλεσμα. Να σας πω κάτι, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και στις ίδιες τις έρευνες, στις οποίες εγώ τους βάζω πάντα ένα ερωτηματικό, ότι παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά καμία μεγάλη πολιτική δύναμη δεν εκφράζει τη θέση για αποχώρηση από την Ευρωζώνη, παρά αυτό το γεγονός, μέσα στην κοινωνία γίνονται διεργασίες και αυξάνει συνεχώς το κομμάτι εκείνο το οποίο είναι αντίθετο και έχει ερωτηματικά.